Κωνσταντίνε, κάτσαμε στις πολυθρόνες μας, που σημαίνει ότι είναι η ώρα να υποδεχθούμε διαδικτυακά τη σημερινή μας καλεσμένη. Ναι. Με, τώρα πώς να το έτσι, να κάνω ένα intro, πριν τη δείξουμε, να της κάνω ένα intro ανάλογο που της αρμόζει τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι Βορείου Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Ελλάδας, Νοτίου Ελλάδας και πάσης Κύπρου ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου. Παρέθεση και πάφου. Να είπα πάση Κύπρου. Χαίρετε! Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Είναι εκ πάφου ορμόμενη. Εκ πάφου ορμόμενη, ναι, γι' αυτό είπα πάση Κύπρου. Ένα σοβού πάση Κύπρου και εσύ. Είμαστε πολύ καλά, εσύ Θέκλα μου. Είμαι καλά, είμαι εδώ και σας περιμένω. Έκανε ρεφλέ το μαλλί σήμερα, αλλά επειδή το έκανα μόνη μου, έχει βγει λίγο μπλε, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ναι, θα έλεγα τώρα ναι, ότι νόμιζα ότι κάτι... Κοιτάξτε λίγο, πότε θα ανοίξουν τα κομποτήρια. Πάμε πάλι λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα για τρίχες, από ξανθό μπλε... Να απελευθερωθούν οι κομμότριες, να μας μείνει τρίχα και εμάς. Είναι ξανθογκρί. Κοίταξε, υποτίθεται το έβαψα ξανθό, μόνιμα αφού δεν μπορούμε να πάμε στο κομμωτήριο. Ναι. Και υποτίθεται μετά έβαλα κάτι από πάνω, γίνει σταχτή. Αλλά έχει βγει αυτό το οποίο βλέπετε. Είναι απόψη. Δεν ξέρω τι χρώμα είναι αυτό. Είναι one of a kind. Ναι. Ένα και μοναδικό. Εντάξει, εν άποψη. Και έχετε την αποκλειστικότητα ότι εσείς το βλέπετε πρώτοι. Όπως είπα προηγουμένως, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί... Γεια σας. Πες μου σε παρακαλώ, σε πόσα κανάλια βγαίνεις στην Ελλάδα? Σε αρκετά. Σε αρκετά. Όχι σε όλα. Στην Κύπρο έχω βγει σε όλα. Στην Ελλάδα έχω βγει σε αρκετά. Όχι ακόμα δεν σε έχω βγει όλα. Όχι ακόμα σε όλα. Και πόσα κανάλια. Όχι τίποτα άλλο, δεν προλαβαίνεις μετά γιατί είναι και πολλά. Επιλεκτικά. Ναι. Αγαπημένη Θέκλα Πετρίδου. Έχω πάει στον Αλφα, έχω πάει στο Όπεν, έχω πάει στο Σταρ, έχω πάει στο Άστρα TV, στο Εψιλον. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, δεν πάμε άλλα. Ναι, έπιασες και όμως και άλλα και πιο περιφερειακά από ό,τι είδα. Ναι, είναι το Άστρα TV που σου είπα. Ναι, μάλιστα. Για πες μου λίγο, για σένα ειδικά, επειδή το τελευταίο καιρό, ούτως ή άλλως και την άλλη φορά όταν είχες έρθει εδώ στο στούντιο και τα λέγαμε, ούτως ή άλλως η καθημερινότητά σου, λόγω του ότι είσαι αρκετό καιρό στο σπίτι, με τα vlog, με τα βίντεο που κάνεις, με τα βιβλία που γράφεις κλπ, ούτως ή άλλως ήσουν αρκετά στο σπίτι. Εμένα είναι η καλύτερη μου η καραντίνα, εμένα προσωπικά. Είναι το καλύτερό μου. Το έχω επιλέξει. Ήμουν πολύ μπροστά. Από τον Αύγουστο επέλεξα να ζήσω περιορισμένα. Όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπήρχε πολλής κόσμος στο κανάλι μου στο YouTube, οι οποίοι είχαν ανάγκη για καθημερινή επικοινωνία. Ξεκινήσαμε να κάνουμε lives, αφού για να καταλάβεις, μέχρι και με τον Κωνσταντίνο Ιάσονος κάναμε live στο Instagram. Για να καταλάβεις ρε παιδί, πόση ανάγκη υπήρχε! Χαμός! Και αυτή είναι. Τι κάνεις Κωνσταντίνο? Είμαι καλά Θέκλα μου, σε απολαμβάνω. Θα με βγάλεις και με μπλε μαλλί στο κανάλι σου στο Instagram? Καλό να το κανονίσουμε, ρε, πότε θέλεις. Ναι. Πριν τις 21 Μαΐου που θα ανοίξω τα κομμωτήρια και θα πας να το σάσεις, πριν πρέπει να το κανονίσετε. Έκαμε όμως πριν 2-3 εβδομάδες, έκαμε βίντεο στο YouTube που έδειξε τη διαδικασία που ξανά έβαψε το μαλλί της μόνη της. Βέβαια. Καρέ το βήμα. Λοιπόν, πέραν από το καρέ. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να διασκεδάζει και ο κόσμος, ρε παιδί μου. Πέρα από τα σοβαρά που κάνουμε συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι, Θέκλα μου, σε όλη αυτή την επικοινωνία που είχες και εσύ με τον κόσμο και την διαδραστική επαφή που έχεις, γιατί σου γράφουν και στο Instagram και στο YouTube και σου γράφουν και στα κοινωνικά δίκτυα από κάτω ο κόσμος, επικοινωνεί μαζί σου. Ποιο θα έλεγες ότι και απαντάω σε όλους, Ανδρέα. Ναι, και το ξέρω ότι απαντάς σε όλους. Θα έλεγα ότι, αν πούμε έτσι, ποια είναι η κοινή συνισταμένη, τι είναι αυτό που διέκρινες ότι επηρέασε περισσότερο τον κόσμο, ότι του έλειψε περισσότερο? Κοίταξε, δεν νομίζω να υπάρχει κοινή συνισταμένη, γιατί
Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα, έχει διαφορετικά βιώματα, έχει διαφορετική προσέγγιση στη ζωή. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι εξωστρεφείς άνθρωποι έχουν νιώσει ασφιχτικό τον εγκλεισμό. Δηλαδή άνθρωποι που είναι εξαιρετικά κοινωνικοί, που θέλουν να μιλούν με πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της μέρας. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη να βρίσκονται συνέχεια με κόσμο, ταλαιπωρήθηκαν. Οι εσωστρεφείς, όσοι έμειναν μόνοι τους στο σπίτι, πέρασαν τζάμι. Αυτοί οι εσωστρεφείς όμως που έμειναν σε σπίτι, στο σπίτι μαζί με άλλους ανθρώπους, γιατί υπήρξαν για το παράδειγμα των φοιτητών, ναι, που κάποιοι φοιτητές πρόλαβαν και ήρθαν στα σπίτια τους, και εκεί που ήταν η οικογένεια συνηθισμένη να υπάρχει μόνο το ζευγάρι στο σπίτι και να μην είναι και τα τρία παιδιά που είναι φοιτητές, τώρα ήταν όλοι μαζί. Και υπήρξαν και πολλοί ενδοοικογενειακοί καυγάδες, υπήρξε βία. Και δυστυχώς αυτό με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ, είναι ότι την πρώτη μέρα που τα μέτρα έχουν χαλαρώσει, είχαμε και πολύ άσχημα περιστατικά, δυστυχώς. Αυτό με στενοχώρησε. Ξέρεις, όλο αυτόν τον καιρό, συζητώντας και με διάφορου και κόσμο και γνωστούς και άγνωστους και κόσμο που στέλνει και μηνύματα και σε εμάς και στην εκπομπή, ήταν ότι πολλοί είπαν ότι είναι καιρός να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου και θα δει κάποια πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα βλέπει προηγουμένως? Θα βάλει, ας πούμε, θα αλλάξει τις προτεραιότητες του? Κοίταξε, Ανδρέα μου, αυτό πάλι έχει να κάνει από την προσωπική βούληση. Mm. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος κινείται σε έναν πνευματικό δρόμο που θέλει συνεχώς να γίνεται καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, και μιλούμε εσωτερικά, όχι να κάνει τα μαλλιά του μπλε τώρα, κατάλαβες τι εννοώ. Αυτός ο άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει αυτή τη δύσκολη περίοδο, γιατί όντως ήταν δύσκολη περίοδος, σαν μια αφορμή για να βάλει πολλά λιθαράκια στο δρόμο το πνευματικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι όμως δεν έχουν ένα πιο ματεριαλιστικό τρόπο ζωής, δύσκολα θα αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές που θα επέλθουν, και τις κοινωνικές αλλαγές αλλά και τις οικονομικές αλλαγές, γιατί οι άνθρωποι που έχουν εξαρτήσει την ευτυχία, την ευδαιμονία τους στο χρήμα και στην ηλική άνεση, προβλέπω ότι θα έχουμε αρκετές καταθλίψεις, αρχώδεις διαταραχές, ψυχολογικές συνέπειες ανθρώπων που σαν να έχουν βγει σε από πόλεμο. Καταλαβες? Ναι. Έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ότι δεν αγαπάνε τα χρήματα, αλλά δεν τα υπερεκτιμούν. Αυτοί που υπερεκτιμούν τα χρήματα, την οικονομική άνεση, την κοινωνική εικόνα, επειδή όλα αυτά τώρα είναι σε ρίσκο, και η ψυχική τους ισορροπία βρίσκεται σε ρίσκο. Κατάλαβες, εξαρτάται από τον άνθρωπο. Ναι, εξαρτάται από το πώς το βλέπει ο καθένας. Ναι, δηλαδή για μένα ο απεσιόδοξος θα γίνει ακόμη πιο απεσιόδοξος και ο αισιόδοξος θα γίνει ακόμη πιο αισιόδοξος. Όλος αυτός ο φόβος που εκδηλώνεται, δεν ξέρω αν έχεις βγει να πας σε μια υπεραγορά, σε χθες, Ανδρέα, εγώ είχα έτσι μια περίεργη φάση, δεν είχα βγει καθόλου από τις 13 Μαρτίου που είχα μείνει στην καραντίνα. Κανονικά, είχα πάει δηλαδή μόνο μία φορά στο Courier 15 μέρες. Δηλαδή από το σπίτι στο χωριό, ναι, κατέβηκα κάτω Λευκοσία, πήγα στο Courier, έβαρα μόνο για μισό δευτερόλεπτο τη μάσκα στο Courier, τα γάντια και πήγα στο αυτοκίνητο. Δεν είχα βιώσει όλο αυτό. Χθες κάναμε μια εξόρμηση με τον γιο μου, τον Λάζαρο, που είναι εδώ μαζί μου από την Αγγλία στην Κύπρο. Ευτυχώς είχε προνοήσει και έφυγε από τις 13 Μαρτίου και ήταν εδώ προτού κλείσουν τα αεροδρόμια κλπ. Και γι' αυτό μείναμε και σπίτι τόσες μέρες για λόγους προστασίας. Μην τυχόν και είχε κάτι, ευτυχώς δεν είχε κάτι το παιδί ούτε εγώ. Και πήγαμε κάτω χθες σε 5-6 μέρη. Εντάξει, δηλαδή ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν, σούπερ μάρκετ, άλλα καταστήματα πώλησης λιανικών ειδών που ήταν κλειστά, και έχω πάθει την πλάκα μου θετικά με τους συνανθρώπους μας οι οποίοι στο 99% φορούσαν προστατευτικές μάσκες. Δεν το περίμενα να φοράει τόσος κόσμος. Ένιωσα περήφανη για τους Κύπριους. Έπαθα την πλάκα μου για την πειθαρχία που επιδεικνύει ο κόσμος. Δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα
περιμέναμε έξω 50 άνθρωποι, ο καθένας στη σειρά του με απόσταση, με τη μάσκα του, το οποίο είναι πρωτοφανές για τους Κύπριους αυτό το πράγμα. Και το άλλο το με το οποίο έπαθα την πλάκα μου και έχω, νιώθω τρομερή ενσυναίσθηση για τους εργαζόμενους που είναι υποχρεωμένοι να φοράνε 8, 10, 12 ώρες τη μάσκα, είναι ασφιχτικό συνέστημα να φοράς συνέχεια τη μάσκα. Εκτός του ότι έχει αρχίσει να ζεσταίνει ο καιρός και είναι άβολο στο πρόσωπο, ψυχολογικά είναι σαν φήμωτρο, ρε παιδί μου. Είμαι υπέρ της μάσκας, δεν είμαι εναντίον, αλλά χθες το δοκίμασα τι είναι να φοράς τη μάσκα για μισή ώρα. Και λέω, ένιωσα πολύ καταπιεσμένη, καταπιεσμένη προσωπική μου ελευθερία και ένιωσα έτσι μια καταπίεση. Σκέφτου οι νοσηλευτές που πρέπει να τη φοράνε όλες τις ώρες. Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα που έχουν και μάσκες και μάλιστα έχουν και κάποια άλλα προστατευτικά με πλεξικλάς από πάνω. Δηλαδή ταλαιπωρείται ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή θα σπίτι συγκλονισμένοι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, είπε η Θέκλα ότι οι Κύπροι μπήκαν σε μια τάξη με τις μάσκες κτλ. Έτσι τους είδα εγώ, αυτά είδα εγώ χθες. Γιατί και εγώ στη Λαϊκή χθες ήταν όλοι, όλοι. Όταν τελειώσει όλο αυτό και φύγουμε από τα μέτρα και χαλαρώσουμε σε 2-3 μήνες, θα τα κρατήσουμε τούτα, πιστεύεις, ή θα αμολυθούμε πάλι σε κάποια πράγματα? Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνο μου, νομίζω ότι επειδή είναι να πάρει καιρόν το πράγμα, δηλαδή μας έχουν πει ήδη ότι το εμβόλιο θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη για να βγει και θα έχουμε αυτά τα προστατευτικά μέτρα για καιρό, θα μας μείνει κάτι. Όπως έλεγα στην Ελλάδα, Ανδρέα, το κατοχικό σύνδρομο, ναι, που οι άνθρωποι είχαν πεινάσει στην κατοχή και μετά είχαν την ανάγκη να μας στιβάζουν στα ντουλάπια τους κονσέρβες, φαγητά που δεν χρειάζονταν. Νομίζω ότι πολλοί από τους ανθρώπους, όχι πλέον μόνο οι ψυχαναγκαστικοί, θα είναι πολύ προσεκτικοί με την καθαρότητα των χεριών τους, με το να μην έχουν πολύ σωματική επαφή με τους άλλους, θα αφήσει κάποιο αντίκτυπο. Νομίζω. Ναι. Το οποίο δεν είναι απαραίτητος κακό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κακό πράγμα οι σωματικές επαφές να περιορίζονται με τους ανθρώπους που έχεις ουσιαστική σχέση ή συγκατοικείς στο ίδιο σπίτι ή έχεις μια πιο στενή σχέση. Αλλά απ' την άλλη θα γίνουν κάποια πράγματα πιο τυπικά. Δηλαδή θα συναντιούνται δύο φίλοι και δεν θα αγκαλιαστούν να φιληθούν. Αυτό το φίλι στο μάγουλο. Mm. Δεν θα καθίσουν πολύ κοντά ένα στον άλλο. Νομίζω δηλαδή. Ξέρεις, καμιά φορά σκεφτόμουν και εγώ αυτές τις μέρες, ειδικά επειδή αυτό που λες, μπαίνει σε κάποιο κατάστημα, βλέπεις τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους με τις μάσκες. Και ήταν αυτό το πράγμα που έμπαινε κάπου, έλεγε μια καλημέρα, χαμογελούσε. Και πλέον δεν βλέπει. Μπαίνει μέσα, λε καλημέρα, αλλά το χαμόγελο σου ούτε φαίνεται, ούτε το βλέπει απέναντι. Και αυτό που σημαίνει. Είμαστε απρόσωποι με αυτή τη μάσκα. Είμαστε εντελώς απρόσωποι. Αυτό έλεγα. Ότι αμέσως πώς αλλάζει η ψυχολογία σου, γιατί βλέπει ένα. Βλέπει τα μάτια, όσο και να χαμογελάνε τα μάτια, δεν μπορείς να το. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να βλέπει ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Είναι κάτι φοβιστικό. Φοβιστικό με την έννοια της κοινωνικής αποστασιοποίησης, που η κοινωνική αποστασιοποίηση και η κοινωνική αποξένωση είναι ό,τι χειρότερο για το ανθρώπινο είδος, γιατί ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό. Δηλαδή για τους ανθρώπους είναι δεύτερη φύση το να συναγελάζονται με άλλους ανθρώπους. Οι πρωτόγονοι ζούσαν σε φυλές, σε φυλετικές ομάδες. Μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ήταν οι εξαιρέσεις οι άνθρωποι που ζούσαν μόνοι τους. Η πλειονότητα των ανθρώπων ζούσε οργανωμένη κοινωνία που έρχονται σε επαφή και με άλλους ανθρώπους. Αυτό με στενοχωρεί. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να βάζουμε τη μάσκα μας. Όχι, το θεωρώ ανευθυνότητα να μην βάζουμε τη μάσκα μας. Το θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Έχω μεγάλη έγνοια για τους ασθενείς, για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία, για οποιονδήποτε μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά ή αν κολλήσει αυτό τον ιό. Έχω έγνοια. Δεν θέλω οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, οι αγαπημένοι άνθρωποι όλων των ανθρώπων, ο καθένας η δική του, να φύγουν τόσο ξαφνικά. Και μου φαίνεται έτσι φοβιστικό η πιθανότητα που υπήρξε στην αρχή και ελπίζω να μην ξαναρχιπάρξει τέτοιος κίνδυνος, να χαθεί μόνο μια γενιά. Νομίζεις δηλαδή ότι να χάσουμε γονείς, παππούδες, ναι. Νομίζεις ότι όλη αυτή η περίοδος που περάσαμε ψυχολογικά, στην ψυχολογία του κόσμου, γιατί είμαστε στην πρώτη φάση της χαλάρωσης.
21 Μαΐου, ελεύθερη διακίνηση χωρίς SMS, ανοίγουν τα σχολεία. Πάντα... Α, δεν θα έχει SMS 21 Μαΐου. Έτσι δεν είναι. Από 21 ναι. Μαΐου δεν είναι... Δεν ξέρω. Ναι, δεν θα έχουμε SMS. Χωρίς SMS. Ναι, από τις 21 Μαΐου δεν έχουμε SMS, είναι ελεύθερη διακίνηση. Για να είμαι ειλικρής, δύο φορές έχω στείλει SMS, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ εξοικειωμένη με αυτό. Εσύ απομονωμένη ούτως ή άλλως. Ερημίτησα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πιστεύεις ότι αυτό ψυχολογικά στον κόσμο ότι «Α, τελείωσε», μήπως το πάρουν δηλαδή με αυτή την έννοια ψυχολογικά, ότι «Οκ, μας αφήνουν ελεύθερους τώρα». Να σου πω, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο προσεκτικός ο κόσμος χθες. Έχω μια πολύ μικρή επίρα της χθεσινής μέρας, δηλαδή που είναι 5 ώρες στη Λευκωσία. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο κόσμος μετά. Νομίζω ότι έχει προβληματιστεί πάρα πολύς κόσμος και έχει ανησυχήσει. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που υπάρχει και όρος για αυτούς στην αγγλική γλώσσα, οι λεγόμενοι COVIDIOTS, οι άνθρωποι που δεν παίρνουν στα σοβαρά τον κίνδυνο της πανδημίας και οι οποίοι πιστεύουν σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, ότι δεν υπάρχει ιός, ότι ο ιός είναι φτιαγμένο σε εργαστήριο, ότι υπερβάλλουν για τον ιό, για να μας στερήσουν τις ελευθερίες μας και όλες αυτές οι μπούρδες, οι αρλούμπες και οι ανοησίες. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να κάνουν απρόσεχτα πράγματα και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα λειτουργήσει ο φυσικός νόμος της επιλογής του δυνατότερου ανθρώπου. Δηλαδή, ξέρεις, και ο Δαρβίνος το έχει επιδείξει, το έχει αποδείξει με τη θεωρία του, ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου στη γη και προτού εξελιχθούν στον άνθρωπο τα ζωικά είδη, επιβίωνε το δυνατότερο και στην περίπτωση των ανθρώπων το δυνατότερο στο μυαλό. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ? Αντιλαμβάνομαι, ναι. Δηλαδή είναι χαζό, είναι αδυναμία λογικής, αδυναμία αντίληψης, να βγαίνουν τόσοι επιστήμονες, να γίνεται εκλαήκευση της επιστήμης την οποία την έχεις κάνει εσύ επισταμένα τη διάρκεια που δεν ήσουν στο happy hour και έκανες την άλλη αντίστοιχη εκπομπή. Έχουν βγει λοιμοξιολόγοι, έχουν βγει βιολόγοι, έχουν βγει ιολόγοι, έχουν βγει επιστήμονες που έχουν φάει τα χρόνια τους στα γραφεία και στα αστρανία και στα διαβάσματα και όλα και έχουν εξηγήσει τα πάντα με τρόπο πως και εγώ που έχω τελειώσει το κλασικό, όχι το... Εμείς είχαμε κλασικά τότε και πρακτικά, που δεν είμαι εξειδικευμένη με τους όρους, τα έχω καταλάβει ως και εγώ, και έρχεται τώρα ο κάθε ένας ο οποίος είναι από δεν ξέρω από πού είναι ο καθένας και γράφει μια αρλούμπα και στέλνουμε στο Messenger κάτι βλακίες ότι ο Bill Gates αποφάσισε ότι... Είναι κολλητός μου ο Bill Gates. Κοίταξε, ο Bill Gates είμαι σίγουρη ότι έσπασε, τσάκρισε να πάει στην Νατάν να βρει τον Κωνσταντίνο Ιάσονος να του βάλει στο τσίτ. Για να μην έχει μυθεί τη νύχτα, αλλά δεν ξέρω που πλένει ο Κωνσταντίνος Ιάσονος. Δεν μπορεί να πνάσει ο Bill Gates. Λοιπόν, πρέπει να ξέρει που πάει ο Ιάσονος. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα έτσι δημοσίως. Και, να πεις αγαπητό. Ναι, όχι, έχει βάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είμαστε σε μια, ζούμε πλέον όλοι σε μια εποχή που ό,τι κάνουμε, κυριολεκτικά ό,τι κάνουμε, καταγράφεται. Δηλαδή, γίνω το Facebook, ας πούμε, το τι κάθε like που κάνουμε, κάθε τι που ανεβάζουμε. Πάμε κάπου, κάνουμε check-in, βάζουμε φωτογραφίες, βάζουμε το ένα, βάζουμε το άλλο. Μόνοι μας. Μόνοι μας, εντάξει. Ότι έχουμε τη ζωή μας πλέον έκθετη παντού, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε όλο αυτό το ιντερνετικό πράγμα που πολύ δύσκολα το αντιλαμβάνονται κάποιοι, υπάρχει όλη αυτή η εξέλιξη με τους αλγόριθμους, που είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, εγώ λέω τώρα σε κάποιον που μας βλέπει εκεί στο σπίτι, να μπει στο Google, ας πούμε, και να αναζητήσει, ξέρω εγώ, κάτι για ένα ταξίδι, για τη Ρώμη, flight to Rome, ας πούμε, οτιδήποτε. Θα τα βρει όλα. Όχι. Και μέσα σε 5 λεπτά, όταν θα πάει μετά στο Facebook του, όπως θα κάνει scroll, θα ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω να βλέπει το τι υπάρχει εκεί στο χρονολόγιο του, τσουπ θα του πεταχτεί μια διαφήμιση που θα λέει, ξέρω εγώ, φτηνά εισιτήρια για την Ρώμη. Είναι οι λεγόμενες personalized ads, προσωποποιημένες διαφημίσεις. Είναι ο αλγόριθμος που λειτουργεί στο διαδίκτυο. Ναι. Ναι. Το κινητό μας καταγράφει τη θέση μας ανά πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσεις εσύ τη θέση σου. Το GPS καταγράφει ανά πάσα στιγμή που είσαι. Και ξαφνικά μπήκαμε σε μια διαδικασία. Ποια είναι η μαρουλούπουτα, η μαρικούπουτα λεύκαρα που πρέπει να κάνει την τεχνολογία που ακόμη δεν έχει εφευρεθεί να μπει chip μες στο εμβόλιο.
για να βάλει τις μαρικούς που αλεύκαρα να παρακολουθούν πάει, να ξυπνήσουμε επιτέλους. Κανεί με τις βλακίες. Ναι. Γι' αυτό που σου λέω θα λειτουργήσει η φυσική επιλογή. Έτσι να μας σπάσουν. Λίγο. Sorry δηλαδή, εν τούτη λύση, είναι και άλλοι. Όσοι πιστεύουν σε βλακίες, εκθέτουν τον εαυτό τους στον νόμο της φυσικής επιλογής. Τώρα βέβαια ξέρεις, θα συνεχίζουν να έρχονται πάλι μηνύματα, όπως έχω τσόν και την άλλη φορά, και δεν μπορώ να επαναλαμβάνω κάθε φορά, ότι κάτι το οποίο το λέει ένας επιστήμονας, όποιος επιστήμονας και να το λέει, δεν σημαίνει τίποτα, εάν, όπως πολύ καλά έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όλοι οι επιστήμονες έχουν μια άποψη. Το τι είναι γενικώς αποδεκτό όμως, είναι επιστημονική έρευνα, γίνεται δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, μπαίνουν μέσα στη βάσανο. Γίνεται peer review. Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα είπαμε το review και ξέχασα τη λέξη που ήθελα να πω στα ελληνικά. Λοιπόν, του ελέγχου τέλος πάντων, της εξακρίβωσης, της διακρίβωσης κλπ. Και καταλήγει κάτι να είναι θέσφατο ή να είναι ευρέως γενικά επιστημονικά αποδεικτό. Είναι επιστημονικό έβριμα, Ανδρέα. Άλλο πράγμα η θεωρία. Ναι. Άλλο πράγμα το επιστημονικό έβριμα. Εμένα αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι μέσα στα διάφορα συνωμοσιολογικά που μου στείλαν και με βρήκα σε μια ώρα που είχα όρεξη και κάθισα και το είδα, ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε κερδίσει κάποτε το Νόμπελ Φυσικής και ο οποίος τώρα είναι σε μεγάλη ηλικία. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση αν έχει κάποια άνοια ή αν έχει κάποια άλλη ασθένεια που εξασθενεί το νευρικό του σύστημα, ο οποίος έχει πάρει μία κατρακύλα νοητική. Δηλαδή έχει υποστηρίξει ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, έχει υποστηρίξει διάφορες απόψεις της ψευδοεπιστήμης μετά που πήρε πριν 30 χρόνια τον Νόμπελ της Φυσικής. Εντάξει, και επειδή αυτός, ο ένας ο συγκεκριμένος από τους εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν πάρει Νόμπελ επιστημών, τώρα που μιλάμε τον κοροϊδεύουν στο διεθνή τύπο. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή μπορεί το... Νομίζω δεκαετία του 70 ή 80 πήρε τον Νόμπελ. Κάποιος ο οποίος φέτος, ρε παιδί μου, είναι σε καλή διανοητική κατάσταση και κάνει μια επιστημονική ανακάλυψη, αλλά μετά παθαίνει μια έκπτωση των νοητικών του ικανοτήτων. Είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω κάποιας σοβαρής ψυχικής διαταραχής, όπως και να έχει. Επειδή το είπε ένας νομπελίστας, ότι και καλά ισχύουν κάποιες συγκεκριμένες παλαβές θεωρίες συνωμοσίας, αυτό είναι απόδειξη. Ρε παιδιά, αφού υπάρχουν τα επιστημονικά σώματα, τα αρμόδια, τα οποία ελέγχουν την εγκυρότητα, την επιστημονική εγκυρότητα οποιασδήποτε έρευνας. Δεν έχεις κάποια έρευνα επικυρωμένη να υποστηρίξει την αρλούμπα που λες. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρουμε τι έχει, μιλάει παράλογα και επειδή το λέει αυτός ο οποίος κάποτε πριν πολλά χρόνια είχε πάρει Νόμπελ, είναι απόδειξη ότι λέει σωστό. Και να μην σχολιάσω για τον πρόεδρο της Αμερικής. Όχι, άστο. Αυτό είναι ασχολίαστος. Να μην σχολιάσω. Ναι. Ναι, αλλά όμως όπως ο πρόεδρος της Αμερικής πετάει κάποιες ατάκες και λέει αυτά είναι fake news, αυτά είναι έτσι, αυτά είναι αλλιώς και γελάμε οι νοήμονες άνθρωποι. Υπάρχουν εκατομμύρια που το πιστεύουν. Όχι, υπάρχουν εκατομμύρια που το πιστεύουν. Εκατομμύρια που το πιστεύουν και το ψήφισαν και θα το ξαναψηφίσουν. Θέκλα Πετρίδου, πρέπει να σου πω... Να λειτουργήσει η φυσική επιλογή. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι... επειδή είχες και τα γενέθλιά σου πριν δύο μέρες, χρόνια πολλά. Ω, ναι, και όπου να είσαι, και όπου να είσαι να με φτάσεις, μόλις με φτάσεις, θα σε κάνω επίτιμο μέλος στην Στοά των Highlanders, στην οποία Στοά Highlanders είμαστε μέλη εγώ και επίτιμο μέλος η Ζωζό Σαμπουτσάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μου. Τι σημαίνει Highlanders? Οι αθάνατοι, αυτοί που δεν γερνούν, που είναι τέτοιο. Εγώ είμαι από το 1918 εδώ. Βέβαια. Κοίταξε, εγώ έχω κλείσει 45 από τον καιρό της Ισπανικής γρίπης. Βεβαίως. Και οι δυο μου γιαγιάδες έζησαν μέσω όρο 90 χρόνια. Άρα, στη χειρότερη περίπτωση, είμαι στη μέση της ζωής μου και είμαι αποφασισμένη από εδώ και πέρα να ζήσω πολύ καλύτερα, με περισσότερη αισιοδοξία, δύναμη, χαρά στη ζωή μου από ό,τι προηγουμένως.
Αυτό, νομίζω αυτό ότι... είναι το μήνυμα που έχω πάρει εγώ από την πανδημία, από την καραντίνα και από τη μέση ηλικία. Νομίζω ότι κάτι το οποίο πλέον ο κόσμος όλος νομίζω θα συνειδητοποιήσει πλήρως είναι ότι αυτό πολλές φορές λέμε χρόνια πολλά και με υγεία, σαν την υγεία δεν έχει, επειδή όντως σαν την υγεία δεν έχει. Και την ψυχική υγεία όμως και την ψυχική υγεία. Ναι, όταν λέμε υγεία είναι όλοι. Όταν λέμε υγεία είναι όλα μέσα. Νομίζω ότι ίσως αρκετοί να αρχίσουν να βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ακόμα και αυτοί που ανάφερες προηγουμένως, που ούτως ή άλλως είχαν άλλες απόψεις και βλέπαν τη ζωή λίγο πιο καταναλωτικά. Στο χέρι μας είναι μια δυστυχή συγκυρία να την μετατρέψουμε σε κάτι προς όφελος μας. Στο χέρι μας είναι. Και αν ενδιαφέρει τους τηλεθεατές σου, Ανδρέα, μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο, στο YouTube έχω κανάλι που έχω πάρα πολλά βιντεάκια που αναλύω το πνευματικό νόημα της καραντίνας και λοιπά, αν κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Αν είναι εντάξει να τοπογράφοντας το όνομά μου στο YouTube, βγαίνουν πάρα πολλά βίντεο που είναι σχετικά. Χαμός γίνεται στο διαδίκτυο με την Θέκλα Πετρίδου. Δηλαδή πιο συχνά βλέπεις Θέκλα Πετρίδου παρά Bill Gates. Αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε, μήπως με ψάχνεις και έχεις personalized ads με το, μου έστειλε μήνυμα ο Bill προχθές και μου λέει «Who is this Thekla? Who is this Thekla?» She's someone that wants you to inject here. Ναι, αυτό. With your chip. Αυτό. Take it or leave it. Αυτό, take it or leave it. Θα το πω και στα ελληνικά ή θα μας πιάσει το... Όχι, άστο όσο εκεί. Άστο εκεί. Στο Χάρλεμ που κάνουν happy hour το καταλάβανε. Λοιπόν, αγαπημένη φιλιά πολλά. Σε ευχαριστούμε και πολύ. Εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ και τους δύο. Χαίρομαι, σας βλέπω μακριά και ανυπομονώ να ανταμώσω από κοντά στις ηθίκες που μπορώ να σας αγκαλιάσω. Ναι, σύντομα, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σας. Γεια.